Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα μου την έχει δώσει για ένα πράγμα. Για ένα, να σας το πω. Όλοι θα έχετε ακούσει δελτίο ειδήσεων. Όλοι. Και εκείνοι που βγαίνουν και στα παράθυρα, κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ακούστε. Αυτοί ξέρουνε πώς να σβήσουμε τις φωτιές. Ξέρουνε πώς να λιώσουμε τα χιόνια να ανοίξουν οι δρόμοι. Ξέρουνε τι έγινε στο Αφγανιστάν. Ξέρουνε για κάθε έγκλημα που γίνεται. Ξέρουνε πότε θα γίνει, τι θα γίνει η Αμερική, αν είναι καλός ο πρόεδρος ή ο Πούτιν είναι άλλος καλός. Τα ξέρουν όλα. Δεν έχω δει ένα δημοσιογράφο για ένα θέμα να πει «Δεν το ξέρω, ρε παιδιά». Δεν... Και υπάρχουν άλλοι που είναι και στα θέματα αυτά ή του εγκλήματος που ανακατεύονται, έτσι. Ή του, ξέρω, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι. Κι όμως οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν όλα. Όλα για όλους. Αλλά τίποτα για, τον, για τους άλλους δημοσιογράφους. Αυτή η κλίκα των δημοσιογράφων έχετε... Δηλαδή αυτοί δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Έχετε ακούσει κανέναν δημοσιογράφο να βγάλει για τον άλλο δημοσιογράφο? Ε? Ποτέ δεν θα το ακούσετε. Θα βγάζουνε για τον οποιοδήποτε. Για τον οποιοδήποτε. Είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε. Θα βγάζουνε ό,τι γουστάρουνε. Και θα τα λύνουνε κιόλας. Και δεν δέχονται και να πει και κάτι άλλο ένας άλλος τηλεθεατής να πει τη γνώμη του. Όχι ρε, εγώ τα ξέρω. Λοιπόν, αυτή η φάρα των δημοσιογράφων τα ξέρει όλα. Δεν κάνει τίποτα. Όλοι, πώς ήταν αυτοί οι δημοσιογράφοι? Να πω ένα άνθρωπο, 5.000. Και οι 5.000 είναι οι καλύτεροι της γης. Τα ξέρουν όλα. Για όλους, για πολιτικά, για θρησκευτικά, για την εκκλησία, για τις απεργίες, για το πότε θα γίνει πόλεμος, για τους Τούρκους, για την ανεργία. Όλα τα ξέρουν, όλα, όλα. Όλα! Και μετά του πε, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό δεν έχω δει ποτέ δελτίο ειδήσεων. Αφού τα ξέρουν όλα, δεν κάτσω να μου τα. Εγώ να κάθισω να δω ένα δελτίο ειδήσεων, να δω τι γίνεται στον κόσμο, οκ, να κάτσω. Αλλά ό,τι δείχνουνε, πετάγονται και το λύνουνε. Οπότε, μια χαρά, τα έχουν λύσει όλα πριν το δελτίο ειδήσεων. Ακόμα και στην ομάδα μας. Ακόμα και κάποιος Μεγκλής, δημοσιογράφος του Φωτός, το λέω ξεκάθαρα από τώρα εδώ, που πήγε να συνδέσει τον Ολυμπιακό με το Σεμέδο. Κρίμα που σε έχω γνωρίσει, Μεγκλή, και νόμιζα ότι είσαι ένα καλό παιδί. Πώς? Μεγκλήδης, ναι, Μεγκλήδης. Κρίμα που σε έχω γνωρίσει και νόμιζα ότι είσαι ένα και καλό παιδί. Αλλά να σας πω και το συμπέρασμα. Εκεί στο φως αυτή που γράφετε, θα το διαβάζετε μόνο εσείς. Δεν θα σας διαβάζει κανείς. Όριστε, σας έφερα και ένα άλλο παράδειγμα. Πετάχτηκε και εδώ ο Μεγκλήδης να πει ότι ο Ολυμπιακός με τον τάδε... Τι λέτε ρε τώρα. Δηλαδή, άμα ένας δημοσιογράφος γαμίσει, ξέρω τι κάνει. Όλοι οι δημοσιογράφοι, πάνε όλα τα κανάλια, μηδέν, όλα. Γι' αυτό δεν σας γουστάρω. Είστε ανώτεροι, εσείς οι δημοσιογράφοι, είστε ανώτεροι και από τους πολιτικούς και από τον Πρωθυπουργό. Είστε ανώτεροι από όλους σας. Λοιπόν, αυτό έχω να πω για τον Μεγκλήδη, ότι κρίμα που τον γνώρισα, νόμιζα ότι ήταν καλό παιδί, τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Απλά, να ξέρει ότι εκεί που γράφει, στο φως, σε λίγο δεν το παίρνει κανείς. Δεν τους διαβάζει κανείς. Τι κάθεστε τώρα, τι κάθομαστε τώρα, ρε παιδιά. Αμέσως το κουτσομπολιό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άντρα να είναι κουτσομπόλης. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, άμα πώς το λένε, ο Μπιλάντεν, πώς του λένε αυτούς εκεί κάτω στο Αφγανιστάν. Τι με νοιάζει, τι μας νοιάζει. Χαλάμε την ώρα μας και τη ζωή μας για να ασχολούμαστε με άλλους. Και δεν βγάζουμε και ποτέ συμπέρασμα. Και το αποτέλεσμα σε μια παρέα 5 ατόμων, 10,
Ο ένας άλλη γνώμη, άλλος γνώμη. Φιλαράκια και τα δέκα. Θα σκοτώθουν μεταξύ τους για το τι απόφαση πήρε ο πρόεδρος της Αμερικής ή ο πρόεδρος της Ρωσίας. Τι κάνετε, ρε. Ρε, ασχοληθείτε με το σπίτι σας και τα παιδάκια σας. Με την μπάλα μας, με την ομάδα μας. Τι κάνετε. Βρε, ναι, να έχουμε και μια γνώμη από εκεί, ναι. Αλλά δεν τη βλέπετε ότι τη λύνει οι δημοσιογράφοι πριν τη ρωτήσουνε. Πριν τη ρωτήσουνε, σας το είπα στην αρχή. Όλοι οι δημοσιογράφοι όλων των καναλιών τα ξέρουν όλα. Ρε, πώς γίνεται, ρε. Και γιατί δεν τους βάζουμε αυτούς τους πολιτικούς, ρε παιδιά. Γιατί δεν βάζουμε τους δημοσιογράφους να κυβερνήσουν τη χώρα. Και βάζουμε τους ανίδεους. Εσείς που ψηφίζετε, εγώ δεν ψηφίζω. Γιατί δεν τους βάζουμε αυτούς εκεί πάνω, ρε. Στη Βουλή. Και να πάει ο Μητσοτάκης να κατώσω. Τι θα φτάρει, δεν θέλουμε σε λιγάκι, ρε. Αλλά έτσι είναι. Πώς το λένε. Αυτό το Μαντρί, πώς το λέει. Τέτοιο τυρί βάζει, βγάζει. Ναι, φάτε το. Κάθεσαι και ασχολείστε τώρα ο πιτσιρικάς. Ασχολείται τώρα με τον γκά. Πάρτε το πέρα σου και πήρε. Ρε, ασχολείσαι με το δικό σου το θέλω. Με το δικό σου το αύριο. Που, δεν, που στο θαύουνε όλοι αυτοί το αύριο το δικό σου. Και κάθεσαι και ασχολείσαι με τον κάθε πατσαβούρα.